Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Είναι μια ημέρα που νομίζω ότι οι περισσότεροι το απολαμβάνουν σήμερα, συγγνωπέμπτη δηλαδή, έτσι, 20 του Φλεβάρι, αλλά από τη μία έχουμε αυτό το γλέντι, τη χαρά, το τριώδιο να μπαίνει και τα καλά δηλαδή και να θερμαίνεται αυτή η ημέρα. Έχουμε και ένα κλίμα το οποίο νομίζω ότι το καταγράφει κανείς και σε επιχειρήσεις αλλά και σε δημόσιους χώρους εν ώψη των αποκρεών, αλλά παράλληλα έχουμε και πολλά και μεγάλα ζητήματα στην χώρα τα οποία είναι σε εξέλιξη κυρίως στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου αλλά και στα Δωδεκάνησα, δύο από τα νησιά τα οποία τραβάνε ένα πολύ μεγάλο βάρος ή έχουν πολύ μεγάλη αγωνία, διότι από ό,τι φαίνεται τα πράγματα φέτος δεν είναι πολύ καλά. Δηλαδή υπάρχει μία θολούρα σχετικά με τον τουρισμό μετά από το μεγάλο, αν θέλετε, μπαμ που έγινε πέρυσι με τον Thomas Cook. Βλέπω ότι τα σλότσα και στην Ρόδο είναι μειωμένα μέχρι στιγμής, είναι μειωμένα από ό,τι φαίνεται και στα υπόλοιπα νησιά και εκεί που φοβούνται ότι αν έχουμε όλα αυτά με τις δομές και μία αγωνία για την σεζόν, τότε αυτό πρέπει να διασφαλιστεί. Λοιπόν, τώρα μένουμε εδώ με το θέμα της μετανάστευσης, διότι από το πρωί έχουμε και νέες δηλώσεις, κυρίως στο Βόρειο Αιγαίο, έχουμε τον κύριο Μαργαρίτη Σκινά, τον Επίτροπο των Ευρωπαίων, να βγαίνει να διαψεύδει αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μουτζούρης, ο Πρεφερειάρχης του Βορείου Αιγαίου. Έχουμε τους Δήμους σε μία αναστάτωση, έχουμε τον Υπουργό να ψάχνει τον τρόπο. Έχουμε πολλά και έχουμε παράλληλα και τους γείτονες Τούρκους οι οποίοι πολλαπλώς επιμένουν έτσι, για όλα αυτά τα θέματα. Λοιπόν, να δούμε όμως τι γίνεται στην Ρόδο, διότι θυμίζω ότι λίγο πριν τις γιορτές είχαμε φιλοξενήσει εδώ στα στούντιο της τηλεόρασης Αιγαίο τον κύριο Ντίνο Μαντικό. Ο κύριος Μαντικός εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ και 4,5-5 χρόνια πάμε, έτσι, προσφέρει μέγιστες υπηρεσίες μαζί με 3-4 ανθρώπους πέραν και έξω των εθελοντών. Λέω ότι έχουν τη βασική ευθύνη σε αυτή την πρόχειρη δομή, η οποία ουσιαστικά λειτουργεί ατύπως, αλλά ουσιαστικά έτσι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια και διασφαλίζει ότι η Ρόδος δεν μπαίνει καλά σε αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με το μεταναστευτικό ή προσφυγικό, παύλα μεταναστευτικό. Λοιπόν, μας είχε πει ότι είχε φτάσει στα όρια του, είχε δοθεί και μία συνέντευξη τύπου και από τον κύριο Μαντικό και από τον κύριο Σάβα Καραγιάννη, τον γνωστό σε όλους μας γιατρό, πάντα γιατρό, πρώην βουλευτή, πρώην νομάρχη, πρώην δήμαρχο της Ρόδου, αλλά πάντα μεγάλο άνθρωπο και στην καρδιά, έτσι, και στην προσφορά. Και ακόμη δύο ανθρώπους, τον Παντελή, τον Αντωνιάδη και άλλους που χρόνια, έτσι, θα λέει κανείς με συνέπεια, βοηθούν σε αυτή τη δομή. Μας είχε πει λοιπόν ο κύριος Σωματικός ότι δεν μπορώ, κουράστηκα. Όμως άλλαξαν τα δεδομένα ή μάλλον αναγκάζεται ο κύριος Σωματικός να παραμείνει σε αυτό το χώρο. Λοιπόν, τον έχουμε κοντά μας. Καλησπέρα αγαπητέ κύριε Μαντικέ, καλησπέρα φίλε Ντίνο. Καλησπέρα Τόνι μου, το φίλε είναι το καλύτερο να μπορούμε να συζητήσουμε. Έτσι, νομίζω ότι το καλύτερο, αλλά έχουμε και τους τηλεοπτικούς κανόνες. Να μην παραγνωριζόμαστε δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, τώρα πάμε να ξεκινήσουμε. Σ' άφησα σε μία αγωνία και εσένα και τον Σάββατο Καραγιάννη ότι βρε παιδιά, 4,5-5 χρόνια κουραστήκαμε. Εντάξει, να έρθουν να βοηθήσουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι, γιατί ξέρετε κάτι, ωραία από τον καναπέ, ωραίες οι ατάκες ότι διαχειριζόμαστε καλά το κομμάτι που έχει να κάνει με τους μετανάστες στον τόπο, ωραίες οι δηλώσεις αντιδημάρχων κτλ. Και των εμπλεκομένων, δεν θέλω να δικήσω κανέναν, ναι, γιατί ναι, το ξέρω πώς είναι το θέμα, αλλά στο τέλος εκεί παλεύω μόνος μου. Λοιπόν, πώς έχουν τα πράγματα, ποια είναι η κατάσταση τώρα σε αυτή τη δομή στα ασφαγεία? Τα πράγματα παραμένουν σχεδόν, για να μην πω στο χειρότερο. Ναι, πες την κάμερα απέναντί σου. Όσοι ήταν και πριν. Α, ωραία. Με μία βελτίωση μόνο όσον αφορά το ένα από τα θέματα που είχα, ήταν η αντλία της μεταφοράς των λιμάτων στο βιολογικό. Άραστε. Αυτό τακτοποιήθηκε. Βέβαια υπάρχει ένας, συζητήσαμε έναν προγραμματισμό να γίνει μεγαλύτερο το φρεάτιο κτλ. Ναι. Ευελπιστώ ότι αυτό θα γίνει. Τώρα, αυτό μου είπες και μου το είπες έτσι και off the record, ότι ήταν μια παρέμβαση από την ΔΕΙΑΡ, φαντάζομαι, που έχει την δυνατότητα της αντλίας. Και από τον Σπύρο τον Σπυρόπουλο, γιατί εμένα μου αρέσει να αναφέρω και ονόματα, έτσι, γιατί καμιά φορά και η αξιολόγηση είναι σωστή, έτσι, και η προσφορά. Εδώ. Και για μένα είναι μια υποχρέωση οι ανθρώποι οι οποίοι βοηθάνε, mm-hmm, ή τουλάχιστον όταν αντιμετωπίζω εγώ κάποιο πρόβλημα,
βρίσκονται δίπλα μου. Ναι. Και ένας από αυτούς όντως είναι και ο Σπύρος ο Σπυρόπουλος. Ζητήθηκε κάτι που αφορούσε αρμοδιότητα της ΔΕΙΑΡΑ, και άρα η ΔΕΙΑΡΑ ανταποκρίθηκε. Ανταποκρίθηκε, έτσι. Βέβαια έκανε και ένα προγραμματισμό για κάτι πιο ακόμα καλύτερη βελτίωση όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Μάλιστα. Καλά, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία, αν θα παραμείνουμε, αν έχουμε ροές προς την περιοχή μας, αν τελικά αποφασίσουμε ότι εμείς το κλείνουμε μία για τα καλά. Καταρχήν, πόσοι άνθρωποι υπάρχουν τώρα σε αυτό το χώρο μέσα? Αυτή τη στιγμή έχουμε 138. 138 άνθρωποι. Άνθρωποι, οι οποίοι η πλειοψηφία είναι γύρω σε 75 είναι Παλαιστίνοι, οι άλλοι 44 είναι μισή-μισή άνδρες γυναίκες Σομαλοί. Ναι. Και μετά έρχονται 3 από Ιράν, έρχονται 2 από Συρία, 2 από Αίγυπτο και φτάνουμε στο σύνολο των 138. Ναι. Τώρα, μεγάλη μερίδα, μεγάλο ποσοστό Παλαιστίνη. Πώς προκύπτουν οι Παλαιστίνοι τώρα, δηλαδή εννοώ τη συζήτηση που έχει κάνει μαζί τους, έτσι. Ναι, πώς προκύπτουν τόσο πολλοί Παλαιστίνοι αυτή την ώρα? Εγώ, γιατί με βάση τα στοιχεία που κρατάω όλα αυτά τα χρόνια, ναι, οι Παλαιστίνοι μέχρι πέρυσι τέτοια εποχή ήταν 2 ή 3. Ναι. Σομαλοί σχεδόν κανένας. Ναι. Ξαφνικά, και αυτό είναι το οποίο μου έχει κάνει και εμένα εντύπωση, ότι αυτοί οι Παλαιστίνοι, οι Σομαλοί, μου έρχονται από Εύρο, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ρόδο. Α, αυτή έχουν δρομολόγιο ουσιαστικά... Από πάνω, από εκεί. Από πάνω, αμάς. Και μάλιστα εγώ σε ρώτηση, γιατί κάνετε αυτό το μεγάλο δρομολόγιο και δεν έρχεστε από Καστελόριζο, που είναι η πλησιέστερη, ας το πούμε, διαδρομή. Αλλά ναι, από ό,τι μου έχουν πει, τουλάχιστον οι Παλαιστίνοι, αυτοί πηγαίνουν πρώτα στην Αίγυπτο και από Αίγυπτο παίρνουν αεροπλάνο και πάνε κατευθείαν Κωνσταντινούπολη και από Κωνσταντινούπολη... Ναι, ένα λεπτό. Έρχονται λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία και μπαίνουν για να υποβάλουν τα χαρτιά τους για άσυλο από τη Ρόδο. Κατεβαίνουν δηλαδή, μπαίνουν στο πλοίο της γραμμής και έρχονται εδώ και κάνουν διαδικασίες αίτησης ασύλου. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα. Οι περισσότεροι που έρχονται από αυτή τη διαδρομή, όσο οι Σομαλοί, όσο και οι Παλαιστίνοι, πολλές φορές έχουν βρεθεί σε κάποιο συνοριακό φυλάκιο κρατούμενοι και παίρνουν ένα χαρτί. Ναι. Και από ναι, έχουν πάρει ένα χαρτί ότι μέχρι να εκδικαστεί, άρα με αυτό το χαρτί έρχονται και... Ναι, και ενώ πολλές φορές τα χαρτιά αυτά που βαστάνε στα χέρια τους, γράφει μέσα ότι μπορούν να πάνε σε όλη την Ελλάδα, εκτός ναι, από τα νησιά, από πάνω Χίος, Σάμος, Μυτιλίνη και κατεβαίνουμε Λέρο, Κο. Ναι, τα νησιά τα οποία έχουν τα κέντρα υποδοχής της αυτοποίησης. Ναι. Ενώ υπάρχει λοιπόν αυτό το σημείωμα, τι γίνεται? Εδώ έρχονται και για να πάρουν σειρά εγγραφής για το γραφείο ασύλου, ναι, μπαίνουν μέσω του Skype, ναι, το οποίο ενεργοποιείται μόνο κάθε Τρίτη για τη Ρόδο, ναι, και μεταξύ 11 και 12. Μάστε, κατάλαβα. Είναι το άλλο μεγάλο πρόβλημα που έχει να κάνει με τη διαδικασία, με τα αιτήματα, πώς γίνονται κτλ. Πέστε μου κάτι άλλο, κύριε Μαντικέ. Είναι ένα θέμα τώρα αυτό, έτσι. Ναι. Ότι πώς είναι δυνατόν δεν έχουμε πρόσφυγες μετανάστες που να έρχονται από τα σύνορα, δηλαδή Πισίμη ή Καστελόριζο, για να προωθούν προς τη Ρόδο. Ακριβώς. Έχουμε αυτούς να κάνουν ουσιαστικά διαδρομή, δηλαδή εδώ είναι μια επιλογή. Ότι πάω στη Ρόδο όταν κατεβαίνουν από τον Εύρο εδώ πέρα. Ναι, στους 138 που έχετε τώρα, πόσοι είναι οι άνδρες και πόσες είναι οι γυναίκες, παιδιά? Εκτός από 24 γυναίκες, ναι, οι άλλοι 24 γυναίκες, ναι, εκ των οποίων οι 22 είναι Σομαλές, ναι, και 2 Παλαιστίνιες. Άστε. 3 παιδιά, ναι, που είναι από τη μια οικογένεια των Παλαιστινίων, ναι, και 2 έφηβοι, 16 και 14 χρονών, οι οποίοι συνοδεύονται από τον πατέρα. Δεν υπάρχει μητέρα μαζί. Μάλιστα. Οι υπόλοιποι είναι άντρες. Και όπως ωραία σου είπα, δηλαδή στους 44 τόσους Σομαλούς, που είναι
Το ίδιο σχεδόν 22 και 22 οι άντρες γυναίκες. Αυτό δεν υπήρχε το φαινόμενο πριν να έχουμε Αφρικανούς στην Ρόδο, έτσι, να μπαίνουν δηλαδή οι πρόσφυγες και να είναι από τρίτες χώρες. Είχα κατά διαστήματα. Όχι τόσο έντονο όμως, όχι, τόσο μεγάλο αριθμό. Όχι. Αλλά αυτό που επίσης είναι ότι και οι Παλαιστίνοι πριν ένα χρόνο ήταν 2-3. Δεν είναι περίεργο αυτό, ότι λοιπόν, το χρονικό οι Παλαιστίνοι. Είναι περίεργο. Αυτό το χρονικό διάστημα έγινε μεγάλη αυτή. Και δεν θέλω να προβλέψω κάτι ή να πω κάτι. Πάντως για μένα αυτή η ξαφνική ροή, ειδικά από Παλαιστίνη, μου έχει κάνει εντύπωση. Είναι περίεργο. Πάμε τώρα στα βασικά. Έτσι. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε, πέρα από τους χώρους που δεν είναι ιδεατή, αλλά το ξέραμε από την αρχή και δεν θα μπορούσε να ήταν και διαφορετικά τα πράγματα. Είναι μια πολύ μεγάλη τώρα συζήτηση. Τώρα αντιμετωπίζω ένα δεύτερο τέρμα. Φαγητό έχουμε. Αυτή η ιστορία με το φαγητό τι γίνεται. Το φαγητό είναι το πρώτο. Δεν έχει αντιμετωπιστεί το θέμα της σύντησης από τον Δήμο. Από το Δήμο ακόμα δεν έχει μπει ένα πρόγραμμα σταθερό. Ήταν μια αυτή κάποια βοήθεια που δόθηκε μια μέρα δηλαδή από τον Ερυθρό Σταυρό μέσω του κυρίου Τριάντου, δεν ξέρω ποιος ενεργοποίησε εκεί πέρα τη Δέσποινα τη Δελαπόρτα, μου φέρανε κάποια τρόφιμα. 140 άνθρωποι όμως δεν είναι ούτε με 10 κιλά όσπρια, ούτε με 10 κοτόπουλα. Δηλαδή η σύντηση αυτών των ανθρώπων είναι πρόβλημα συνεχόμενο. Άρα ακόμη σε αυτό δεν έχει βρεθεί απάντηση. Δηλαδή αυτός ο διαγωνισμός για τον οποίο υπήρχε αναφορά από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Καρίκη δηλαδή, ναι, για τη σύντηση. Έτσι, γιατί δόθηκαν και είχαμε εδώ συνεντεύξεις. Το είπαμε και την επόμενη φορά. Έχουν περάσει 4 μήνες από τότε. Εγώ δεν έχω καμία... Έχουν παρέλθει 4 μήνες, δηλαδή τον κύριο Καρίκη πρέπει να τον φωνάξουμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές να μάθουμε τι γίνεται με τις διαδικασίες, γιατί είναι και χρονοβόρες οι διαδικασίες των Δήμων. Αλλά έχουν περάσει 4 μήνες. Εγώ δεν έχω καμία ενημέρωση ότι θα έχω ένα στάνταρ ανάλογα με τα άτομα ή να μου ζητάνε αναφορά. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Μαντικέ. Εκεί λοιπόν τώρα, έτσι. Ναι. Διότι αλλάξατε άποψη και παραμείνατε στο χώρο. Εκεί λοιπόν αυτό ο οποίο εκτείνεται. Δεν αλλάξατε. Δεν έχω αλλάξει άποψη. Όσο εγώ, όσο και ο γιατρός ο Σάββας ο Καραγιάννης. Απλώς εγώ, λόγω του ότι είμαι τόσα χρόνια εκεί μέσα υπεύθυνος, ναι, και λόγω του ότι υπάρχουν κάποια πράγματα. Αν εγώ φύγω, δεν ξέρω το πλιάτσικο αν θα ακολουθήσει από... Ωραία, το καταλαβαίνω αυτό εγώ. Αλλά επίσης, άλλο θέλω να πω. Έτσι, εγώ παραμένω ακόμα. Είστε σε μια διαδικασία υποπαραίτηση, έτσι. Σίγουρα. Και θεωρείται φυσικό και ηθική υποχρέωση να παραμείνετε εκεί. Μέχρι που να βρεθεί κάποιος... Έχει βρεθεί κάποιος άλλος, δηλαδή δεν ο Δήμος, δεν ξέρω εγώ, η περιφέρεια, η αστυνομία. Έχει ορίσει κάποιον άλλον υπεύθυνο για ένα χώρο που υπάρχουν 130 άνθρωποι που είναι μετανάστες πλέον, αυτοί οι μετανάστες, ξέρω, πρόσφυγες και στο κέντρο της πόλης. Το θέμα είναι, που με κάνει και δεν μπορώ να φύγω, είναι ότι αν φύγω από εκεί μέσα, φανταστείτε ότι προχτές συγκεκριμένα μία κυρία... Άρα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει οριστεί υπεύθυνος. Όχι. Εσείς είστε. Εκεί παραμένω όπως ήμουνα εγώ. Αλλά το θέμα είναι ότι... Και είναι γνώση τους και στον κύριο Καρίκη αλλά και στα άλλα παιδιά που έχουν βρεθεί εκεί από την πλευρά, όπως ο Σπύρος ο Σπυρόπουλος, ότι εγώ πρέπει να βρεθεί λύση αντικαταστάτη. Μου έχουν πει, ναι κύριε Ντίνο, θα δούμε και είμαι στο περιμένω. Εγώ δεν μπορώ να αφήσω αυτή τη στιγμή, διότι ακόμα και εσύ αν θα έρθεις με μια τζάντα με τρόφιμα, ναι, και δεν είμαι εκεί, θα, ναι, στην, πάρουν, θα την πάρουν από τα χέρια και θα δημιουργηθεί σύραξη μεταξύ τους, ποιος θα το πάρει. Ωραία, δηλαδή, ένα λεπτό. Εγώ το κατάλαβα αυτό. Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα, έτσι. Τώρα, μου είπατε μία μέρα, έστω ο Ερυθρός Σταυρός, μία μέρα. Τώρα έχουν περάσει 4 μήνες. Αυτοί οι άνθρωποι ποιος τους ταΐζει? Αγοράζουν μόνοι τους? Ποιος βρίσκει τα τρόφιμα? Μέχρι στιγμής και μέχρι εχθές που μπόρεσα, γιατί τι γίνεται τώρα μέσα. Από αυτά τα 138 άτομα
έχουν δημιουργήσει 38 γκρουπάκια. Ναι, κατάλαβα. Αυτά τα 38 γκρουπάκια, εγώ έχω έναν που θα παραλάβει τα τρόφιμα από το κάθε γκρουπ. Mm-hmm. Για να δώσω όμως εγώ σε αυτά τα 38 γκρουπάκια τρόφιμα, πρέπει να έχω τουλάχιστον 3-4 είδη να τους δώσω. Δηλαδή, μισό κιλό ρύζι, μισό κιλό φασόλια, μισό κιλό ρεβίθια, μισό κιλό μακαρόνια, να έχω λάδι για να τους δώσω, να έχω ντομάτα, σάλτσα για να τους δώσω, το αλάτι για να τους δώσω, το χαρτί υγείας. Και από εκεί και πέρα αρχίζει τι δυνατότητες έχω εγώ. Ωραία. Πώς γίνεται τώρα, δηλαδή τώρα αυτή την ώρα, ποιος φέρνει τα τρόφιμα, δηλαδή πέρα από το ότι ψάχνετε εσείς. Υπάρχουν, ποιοι είναι οι άνθρωποι που φέρνουν τα τρόφιμα. Υπάρχουν ακόμα εθελοντές. Που κάνουν προσφορές και τώρα τελευταία δραστηριοποιείται και μια καινούρια ομάδα γυναικών. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να πω το όνομα. Να πεις, δηλαδή, είναι δυνατό να φέρνει ο κόσμος τρόφιμα, να αποκαταστεί το... Και μάλιστα πάνε να οργανωθούν, ναι. Και από ό,τι μου έχουν φέρει και εμένα ένα αντίγραφο, κάνανε και μία αυτή στο Δήμο, όσον αφορά για κάτι πώς και τι... Έτοιμα που μπορεί σε δράμο. Περιμένω, αυτά τα παιδιά δείχνουν ένα ενδιαφέρον να συγκεντρώσουν κάποια τρόφιμα και φέρουν. Αλλά για 138 άτομα δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να περιμένεις από αυτές τις ομάδες να τους ταΐσεις. Μάλιστα. Και για να το αντιληφθείς, πρέπει να είσαι μια ματιά να έρθεις κάτω, να δεις ότι εχθές παραδείγματος χάρη που μπόρεσα να μοιράσω και στους 138 ό,τι είχα, το υπόλοιπο που μου έμεινε είναι 10 κιλά μακαρόνια και από μισό κιλό ένα φακελάκι, δηλαδή του μισού κιλού φακί, ένα του ρύζι, ένα ρεβίθια και ένα φασόλια. Λάδι δεν έχω τίποτα, ντοματοπολτό δεν έχω τίποτα, γάλατα μακράς και κονσέρβα δεν έχω τίποτα. Για τα παιδιά, τουλάχιστον για τα τρία που είναι να πάνε σχολείο. Ναι. Δηλαδή, εμένα αν κάτι με έχει ψυχικά κουράσει περισσότερο, είναι αυτή η ανέχεια, αυτό το πρόβλημα το καθημερινό. Όταν εμένα μου λέει η διευθύντρια του 10ου Δημοτικού Σχολείου ότι, κύριε Ντίνο, τα παιδάκια αυτά τα τρία όταν έρχονται στο σχολείο, αν μπορείς δίνες τους και ένα κρουασάν ή ένα μπισκότο, την ώρα που τα άλλα παιδάκια στις 10 η ώρα τρώνε κάτι, να έχουν και αυτά να φάνε κάτι. Δηλαδή, αυτό αν το ζήσεις, και τώρα έχω ευτυχώς μόνο 3 παιδιά και τους 2 έφηβους αυτούς, αλλά άλλες φορές που είχα και 30 και 40, μην ξεχνάμε ότι από εκεί με ήρθε μέρα που είχαμε 475 άτομα. Εμένα αυτό το οποίο έτσι μου δημιουργεί μια ανησυχία είναι ότι... υπάρχει μία δομή η οποία λειτουργεί με όπως έτσι λειτουργεί. Έχετε κάνει μία πολύ έτσι, νομίζω, αναλυτική περιγραφή της κατάστασης. Σε ενδεχόμενο όμως που θα φύγετε εσείς από εκεί μέσα, θα χαθεί ο έλεγχος. Και θα έχουμε 130 ανθρώπους που δεν ξέρουμε από πού είναι. Ξέρουμε γενικά τι ο καθένας έχει στο μυαλό του και τι μπορεί να συμβεί αν υπάρξει καμία σύρρεξη, καμία συμπλοκή. Θα βγάλουν μαχαίρια, σφαχτούν γίνει... στην πόλη της Ρόδου. Εκεί το θέμα. Έχουν γίνει μερικές φορές κάποια τέτοια συμβάντα και με έχουν πάρει πάλι άλλα παιδιά που έχω δοσμένο το τηλέφωνο όταν κάτι πάει να συμβεί να με παίρνουν τηλέφωνο και έχω γυρίσει πίσω στο σταθμό και 11 η ώρα τη νύχτα και 12 και η αλήθεια είναι ότι εμένα κατά κάποιο τρόπο με σέβονται λόγω και ηλικίας και όταν μπω μέσα και πω τι έγινε εδώ, θα φωνάξω αστυνομία, Παπαντίνο, όχι αστυνομία. Μάλιστα. Και mm-hmm. σταματάει εκεί. Αλλά αν δεν υπάρχει ένας άνθρωπος, τουλάχιστον να μπορούν όταν δούνε κάποιον, αυτά τα παιδιά, γιατί οι περισσότεροι είναι παιδιά, είναι 25 χρονών, 30 χρονών, δεν είναι. Εάν τους βάλεις τη φωνή, υπακούνε. Αλλά πρέπει να συγγεί. Ή τουλάχιστον να ξέρουν. Μάλιστα.
Να σε φωνάξει κάποιος. Δώστε μου τη δυνατότητα, κύριε Μαντική, αγαπητέ φίλε Ντίνο, να πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο να πείτε ποιοι είσαστε εκεί τελικά. Έτσι. Γιατί είναι αυτό που λες, αν είσαι εκεί. Αν δεν είσαι εκεί, ποιος είναι εκεί. Ποιος ελέγχει εκεί. Κάνε το λίγο. Υπόλοιπο. Κάνει λοιπόν. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.